Να ξεκινήσουμε από το Βερολίνο που επίσης ετοιμάζεται, Παντελή. Το λέγαμε και χθες, το lockdown δεν έχει αποδώσει και όχι μόνο αυτό, αλλά είμαστε πια στον αντίποδα. Έχουμε δυστυχώς κάθε μέρα και επιδεινούμενα στοιχεία. Ακριβώς, Νίκη. Σήμερα είχαμε ρεκόρ κρουσμάτων, 23.648 και 260 νεκροί. Είναι οι περισσότεροι και κρούσματα και νεκροί από τη στιγμή που ξεκίνησε η πανδημία στη Γερμανία, παρότι βρισκόμαστε στην τρίτη εβδομάδα του lockdown. Επίσης, σχετικά με τα εμβόλια, είχαμε κοινές δηλώσεις σήμερα και από την κυρία Μέρκελ, αλλά και από τον κύριο Σακίν της BioNTech. Η κυρία Μέρκελ είπε ότι πιστεύω ότι οι άδειες μπορούν να δοθούν και μέσα στο Δεκέμβριο ή το πολύ γρήγορα στην αρχή του χρόνου. Τότε θα ξεκινήσουμε αμέσως τους εμβολιασμούς. Είναι εντυπωσιασμένη, είπε, πόσες χώρες έχουν λεπτομερή σχέδια στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους εμβολιασμούς. Τέλος να σου πω ότι επίσης ο κύριος Σαχίν της BioNTech είπε ότι είναι πιθανό να αρχίσουμε τη διανομή του εμβολίου μέσα στο Δεκέμβριο. Χρειάζεται όμως, λέει, μεγάλο συντονισμό, είναι δυνατόν μέχρι το τέλος του 2021 να έχουμε γυρίσει στην κανονικότητα. Αυτό όμως προϋποθέτει μέχρι το φθινόπωρο να έχει εμβολιαστεί τουλάχιστον το 60 με 70% του πληθυσμού. Μάλιστα. Νίκη. Ο κύριος Σαχίν της BioNTech, θυμίζω, μιλάμε για το εμβόλιο της Pfizer, όπως λέμε. Της Pfizer, ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παντελή.